ότι τα έχουν υποδεχτεί για την ώρα με ψυχραιμία. Ακολουθούμε λοιπόν τα μηχανήματα για να δούμε αν θα εξελιχθεί ομαλά και το υπόλοιπο της διαδικασίας. Πάντως βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εντάσεις, καθώς κατευθύνονται στο σημείο όπου θα γκρεμιστούν τα παραβήγματα, Πόπη. Είναι κάτι, επαναλαμβάνουμε, που έχουν συμφωνηθεί χθες μεταξύ των δύο πλευρών. Θα κατεδαφιστούν αυτά τα παραπήγματα, τα οποία ολοφάνερα μέσω της εικόνας που είδαμε κι εμείς δεν ήταν κατοικημένα, ήταν σωροί από σκουπίδια στην πραγματικότητα. Και στη συνέχεια θα δοθεί ο χρόνος έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε μια μετεγκατάσταση, σε έναν κοινό αποδεκτό οικισμό, προορισμό. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν τώρα, επαναλαμβάνουμε, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά ανεβαίνοντας, λίγο δεξιά κατεβαίνοντας, στο νομισματοκοπείο δηλαδή. Στη Μεσογείον, με τις μπουλντόζες να έχουν πάρει πια θέση και τους κατοίκους εκεί του οικισμού, τους Ρωμά, να μην έχουν μέχρι στιγμής καμία αντίσταση, κανένα πρόβλημα, δέχονται κανονικά αυτά που και συμφωνήσανε να γκρεμιστούν, δηλαδή τα παραπήγματά τους. Από το ένα σημείο ενδιαφέροντος της σημερινής ημέρας πάμε λίγο και στο άλλο, πάμε δηλαδή στον Ταύρο, στο